Έλα, φίλε, δώσ' κάτι. Όπα, εγώ κάνω. Icon! Icon είναι, ρε! Ναι! Τι λες, ρε! Μαλάκα είναι Icon, πρώτη φορά βγάζω Icon! Είναι Prime! Τι! Μαλάκα, Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Τι πακέτο είναι αυτό! Τι μόλα με, ρε! Δεν έχει intro σήμερα. Τα λόγια είναι περίτα για το σημερινό βίντεο. Το καλύτερο pack που έχω βγάλει στη ζωή μου. Το βγάλαμε μαζί με τον Γκάριντο. Να πω δύο πραγματάκια πάρα πολύ σύντομα. Να πω ότι το βίντεο αυτό είναι highlight από το stream το οποίο έγινε στο κανάλι του Γκάριντο. Οπότε οι φραγμοτικοί πάντε στηρίξτε, δώστε λίγη αγάπη και στον Γκάριντο. Το κανάλι του είναι κάτω στην περιγραφή. Όπως και τα δικά μας social media. Πάμε να ανεβάσουμε το Instagram, να πάμε τουλάχιστον 5.000 ακόλουθους. Έχουμε σχεδόν 12.000 στο YouTube και ούτε 4, ούτε καν 3 στο Instagram. Στηρίξτε, fragbot.gr, link υπάρχει στην περιγραφή. Και δεύτερο πραγματάκι που θέλω να πω είναι ότι δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Γιατί έχουμε πολύ καλό pool στην αρχή, ακραίο pool στη μέση και άλλο ένα πάρα πολύ καλό pool στο τέλος. Δηλαδή, το account αυτό είναι σημαδεμένο, πραγματικά. Δείτε μέχρι τέλος, δεν κουράζω άλλο. Πάμε να μου στο βίντεο. Λοιπόν, θέλω να μαντέψουνε, Γκάριντο. Τι θα βγάλουμε από πού? Από το Mid Icon και το EPL. Να ανοίξουμε πρώτα Mid Icon, εγώ θεωρώ. Όχι πρώτα EPL. Αφού πιο πολύ hype έχει το EPL. Πιο πολύ έχει το Mid Icon. Φιλά, βγάζει κανένα πελέ. Περισσότερο hype το Icon, λέει ο Τούλας, μαλάκα. Ωραία, κάτω το γουστάρετ. Κάτω το γουστάρετ. Το αφήνω πάνω σας. Να δείξουμε λίγο την ομάδα του, εσύ. Να δείξουμε λίγο την ομάδα, να δούμε λίγο τα παιδιά για να καταλάβουν κιόλας. Το τι χρειάζεται, παιδιά. Ότι... Μιλάμε για μια ομάδα που δεν μπορεί να βάλει τίποτα μέσα. Πραγματικά. Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι για το hype. Εδώ, εσύ, Γκάριντο, τι θα ακολούσε. Φίλε, δεν κολλάει τίποτα. Τον ευχαριστώ πολύ που μας θα δίνει για το hype και ενώ ξέρω ότι δεν θα βγάλει τίποτα. Μα είναι και όλοι αντρέ. Α, όχι, κολλάει, ρε φίλε, πώς δεν κολλάει. Αν βγάλει ένα δυνατό CDM, ας πούμε. Θα βγάλει τον Βιδάλ. Ναι, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, ο Βιδάλ. Τον ερφάραν πάρα πολύ τον Βιδάλ. Ναι. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ δεν πρόκειται με Vital. Τώρα δεν πρόκειται με Vital. Δώσ' το. Δώστε κάτι καλό, ρε chat. Πρώτο live αδάμα, είναι. KDB. Πάμε. Για να γίνει καλά το ποδαρικό, είναι πρώτο live. Έλα. Βγάλε ένα Βέλγιο. Ποιος είναι αυτός! Ποιος είναι αυτός! Στο Γιωτσού, ο δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης. Γιατί είναι τότσα αυτός ο παίκτης. Τόσο Γιουντσού, ρε. Τι μας έκανε ρε τσάτ ο φράγκος. Ο φράγκος θέλει. Τι τρόλ ήταν αυτό. Χωρίς πλάκα έκανε γαμάτη σεζόν και είναι ο φραγμένος παίκτης στην PL. Αλλά καθώς λίγο τα stats του. Είναι σαν να παίρνει έναν απλό παίκτη. Αφού το άνοιξε ο κουλοχέρης λέει. Ρατσιστικά σχόλια δεν θέλουμε εδώ μάγκες. Κάνω την ομίθα. Εδώ θέλω όλο το hype. Εδώ θέλω όλο το hype. Τι πιστεύεις θα βγάλουμε εδώ. Το ανοίγω. Όπω το άνοιξε παιδιά. Το άνοιξε. Δώσε μια καλή μια Βραζιλία. Μια Βραζιλία θέλω. Ανοίγει καλά. Πάμε. Εσχέν! Εσχέν! Χωρίς και ένα hype. Πολύ καλό. Πολύ καλό, φίλε. Στη θέση του Βιδάλ που είπαμε. Είναι καλύτερος. Φίλε, για μένα ο Baby Εσχέν. Ο Baby Εσχέν, δεν ξέρω τώρα αν είναι καλύτερος ο Baby από τον τη φάση είναι. Τσάτ, εγώ που έχω χρησιμοποιήσει και Baby Εσχέν και Βιδάλ, μπορώ να πω ότι αυτός ο Εσχέν. Σαν CDM μπορεί να παίξει παραπάνω από τον Βιδάλ. Για να μείνει πίσω και να μαρκάρει. Είναι προφανώς. Νομίζω καλύτερος. Ο Βιδάλ νομίζω καλύτερος λέει. Έχει καλά πακετάκια, ρε. Ομάδα, σας έχουμε δείξει. Θα τα ξαναδείξουμε. Ωπα, αυτό είναι και καλά. Ο τρελός του βγάλαμε σχέν και τον έβαλε στο Mid Icon. Το βάλε στο Mid Icon τον Εσχέν. Ναι. Ρε είσαι τρελός ρε μαλάκα Στίβ. Απίστευτο, το βγάλουμε. Μαλάκα δεν πάει καλά ο άρρωστος ρε. Άρχισε 100K καταλάβεις, δεν πειράζει, πάμε. Πρέπει να είναι καλό. Αλλά λέγω να είναι καλό. Καλά, ρε. Έβαλε τον Mid Εσχέν, ρε μαλάκα πας καλά ρε. Φίλε, ρε δοκίμασέ τον αμόρ μαλάκα και μετά. Θα νιώσω άσχημα να βγάλουμε χειρότερο. Μαλάκα δεν είναι και πολύ. Τι θα βγάλουμε καλύτερο, τώρα το βγάλουμε. Τι περιμένει αυτό, τι περιμένει. Κρόιφ περιμένει αυτό. Ναι, περιμένει κάτι το. Κρόιφ και Χούλιτ περιμένει και Ναζάριο αυτό. Αυτού του τρει γλυκό κοιτάει. Λογικό κιόλα, δε φίλε. Δεν χωράει τίποτα άλλο. Έλα, δώσε ένα γοκάου. Τόσο. Μαλάκα, έχουμε ρίξει καλά πακέτα. Ναι, ρε μαλάκα.
Αυτό μου κάνει εντύπωση. Πάμε λίγο. Ζάμ, μπορεί, πρέπει να είναι καλό, ρε φίλε. Α, sorry, Steve, σου πήγε πάνω. Αυτό είναι καλά, αυτό είναι καλά. Και αυτό boards. Τι είπε ο Steve? Σου το πήγε πάνω, λέει, όχι. Ξεχάστηκα, νόμιζα να το κάνω. Έλα, ρε φίλε, δώσε κάτι. Όπα, εγώ κάνω. Icon! Icon είναι, ρε! Ναι! Τι λέτε, ρε! Cruyff! Φαντεσά! Παλάκια Cruyff είναι, ρε τρελέ! Παλάκια είναι το πρώτο που βάζω ο Icon! Είναι Prime! Prime πρέπει να είναι! Ω, κέτο! Τι μαγκέτο είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Τι μαγκέτο είναι αυτό! Είναι, είναι, αντρέ, είναι τρέταμπλ. Ναι, τα κρατούσε φίλε, τα κρατούσε και τα έδωσε όλα μαζί. Τι είναι αυτό ρε! Φαντάζα εκεί, να έχει το duplicate. Αλλά καπίστευτο, εντάξει. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Το καλύτερο πάνω που έχω κάνει στη ζωή μου ρε. Τσάτ. Τσάτ, το account αυτό είναι σημαδεμένο. Το account αυτό είναι σημαδεμένο. Θα δείτε την ομάδα του μετά όσο την είδατε. Δεν υπάρχει. Τι βγάλαμε ρε βούσκα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε workouts σε ένα πακέτο. Να δούμε λίγο πως, τι, για τι πακέτο μιλάμε. Ο ένας είναι icon, ο ένας είναι τόσο, εντάξει δεν είναι καλό τόσο, αλλά είναι τόσο. Λοιπόν, για να δούμε τιμές. 200. Αυτός δεν θα πάει τίποτα. Άστα αυτά. 2, 10. Βασικά ούτε οι άλλοι θα πάνε. Όπα ρε, 300 πάει αυτός. Παραπάνω πάει. 400 πάει. Πάει τόσο πολύ. 4K πάει. 390. Κακή γκολ του Van Dijk. Ναι ρε, 390. Ωραία, 500 άρα είμαστε τώρα. 550. Σχεδόν 600K. Αν μετρήσεις και... Δεν είναι ότι είναι απλά τα 600K ρε φίλε, είναι ότι έχει 1, 2, 3, ναι, 4 walkout. 4 walkout. Τώρα πες να το κάνω βίντεο αυτό. Τι να πρωτοβάλεις το τίτλο ξέρω. Τι να πρωτοβάλεις το τώρα, να βάλεις... Δεν υπάρχει. Φίλε, πάντα έλεγα θέλω να βγάλω ένα icon, ρε φίλε, γιατί ό,τι icon την άμε, γιατί είναι άλλο hype το icon. Και δες εδώ τι βγάζουμε. Δεν έχω βγάλει ποτέ μου icon, ρε μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα. Και εγώ εντάξει, στο δικό μου κανάλι δεν έχω βγάλει. Στο δικό μου account. Πω. Είναι από τα καλύτερα πακέτα που έχω δει γενικά. Γεια. Που τα. Ο Steve λέει δεν σχολιάζει, βάλω λιποθύμησε. Ο Steve πάντα έτσι. Και δίνει βαντερσάλ σε μην τάικο μετά και λέει πάρτε ανοίξτε κι άλλο. Καλά, μετά με ξερώνει. Έλα, πάμε να ανοίξουμε και τα άλλα. Έχουμε ακόμα πακέτα. Μαλάκα, σκάλω στο EA, Νομίζω πως στράβω στο στόμα μου ένα λίγο. Αλλά κάτι βγάλαμε, ρε. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Φαντάζομαι να μπαγκάρει το game και να το μετρήσει. Έλα, άνοιξε τώρα δεν με νοιάζει, πραγματικά δεν με νοιάζει. Τώρα το βγάλω μέσα και τελείωσε. Τελείωσε η ζωή μου. Πραγματικά κάτι δεν μπορούσε να πάει το live. Στην αρχή, με χάλασε λίγο πως πήγαινε το backlack, αλλά τώρα... Πάμε, άνοιξε ρε. Έλα, εδώ είμαι. Παιδιά, ανοίγω mega pack. Έχει σκαλώσει. Μαλάκα, έχω σκαλώσει ρε φίλε. Σκέφτομαι τα thumbnail λίγο τώρα, σκέφτομαι. Γκάριντο, απίστευτο pack, fragment, easy views. Μαλάκα. Παιδιά, πάρα πολλά άτομα με έχουν στείλει μήνυμα και μου λένε πάμε για Elite. Και το πιστεύω, το πιστεύω. Ότι αυτή τη βδομάδα μπορώ να το κάνω. Πέρα από το troll, φίλε, είσαι κοντά. Γιατί θα παίξω τα μάτια πιο βράδυ, κατάλαβες. Θα παίξω τα μάτια πιο βράδυ και το Κυριακή σου στην λογικά θα είναι βραδινό. Αν δεν ξέρει, δεν σε κράξουν πάλι στα σχόλια. Ότι βγάζουμε Άικο και λες είναι ο Βαντεσάρ, ποιο Κρόιφ. Και τώρα είσαι ξενερωμένα. Ναι, εντάξει ρε μαλάκα, γιατί όταν περιμένεις όταν πριν. Όπα, πήγα να ξέρω. Ναι. Όταν πριν λες ο μόνος που κολλάει στην ομάδα του είναι ο Κρόιφ και έχει Βαντερσάρ ήδη, προφανώς το πει ξενερωμένα. Μη σκέψε τώρα με λογική, σκέψε με λογική. Εσύ ανοίγεις, Λοιπόν, ναι. Μόνο εύωσμο. Σωστός. Χειροτηλέφωνο, επιστρέφω. Έλα, Χριστό και Παναγιά, έλα, θα σκοτωθούμε. Μα να πάρα πολύ. Ναι. Που ήμασταν 10 άτομα, ναι, εκεί ήταν. Walkout. Αλλά. Ολλανδία.
Στην B. Van Dijk. Είναι απίστευτο. Θα φύγω. Θα φύγω. Φύγε ρε μαλάκα, φεύγουμε από εδώ πέρα. Δεν το πιστεύω. Άνοιξε το mid-icon. Τώρα, παιδό... τι θα βγει από εδώ ρε μαλάκα, τι θα βγει από εδώ. Εγώ ξαπλώνω, πλέον δεν με ενδιαφέρει. Ξαπλώνω πλέον. Τι άλλο θα βγει ρε μαλάκα, θα τρελαθώ. Ξαπλώνω πλέον. Εδώ και να κάτω να δώσω, θα χαρώ με το μαλάκα. Τη δουλειά μας την κάναμε πλέον. Ο Στίβ δεν ξέρω τι θα πει, εγώ με να κάνω να χαρώ. Τη δουλειά μας την κάναμε πλέον. Δώσε, δώσε Λίνεκερ, δώσε. Λαμπάρ. Δώσε λαμπάρ. Δώσε λαμπάρ, ρε. Να χαρώ. Δικό σου. Ρε φίλε, για μένα αυτό είναι το τέλειο. Για μένα αυτό είναι το τέλειο που έχω μείνει να κλείνει. Με ένα Chelsea Legend. Πω. Αλλά ακόμα δεν πιστεύω τι κάναμε. Μπείτε όλοι, κάντε like, σχόλιο τα πάντα. Τώρα θα μπει ο Στίβ και θα πει. Θα μπει ο Στίβ και θα πει. Άνοιξε και αυτά, άνοιξε και αυτά. Θα μπει τώρα. Άνοιξε και αυτά. Κάνω άλλα 5 μιλτάκια και έχει χώσει μέσα. Van Dijk, του πάντε, ό,τι είχαμε. Τι έγινε σήμερα, ρε φίλε. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping.